10 τροφές με πρωτεΐνη για υγιεινά γεύματα. Οι τροφές με πρωτεΐνη είναι υπερβολικά σημαντικές για τον οργανισμό μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα άτομα είναι να βρουν καλές πηγές πρωτεϊνών, τρώγοντας όμως υγιεινά. Οι πρωτεΐνες είναι πολύ σημαντικές για τον οργανισμό και ωφελούν τη συνολική υγεία και τη σωματική απόδοση. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για τον οργανισμό μας και άκρως απαραίτητες. Πολλά άτομα όμως παρουσιάζουν ανεπάρκεια στη σωστή ποσότητα και ποιότητα της πρωτεΐνης στη διατροφή τους. Ας δούμε λοιπόν τι είναι οι πρωτεΐνες, γιατί είναι απαραίτητες στο σώμα μας, πώς θα προσθέσετε περισσότερη πρωτεΐνη στη διατροφή σας και πόσες θα πρέπει να καταναλώνετε καθημερινά. Καλώς ήρθατε στις Ρογμές, είμαι η Δήμητρα Νάσιο και θα χαιρόμουν να εγγραφείτε αν σας ενδιαφέρουν τα θέματα υγιεινής διατροφής, περιποίησης προσώπου και σώματος και οι εναλλακτικές θεραπείες υγείας με φυσικά συστατικά και βότανα. Παρακάτω σας έγραψα το σύνδεσμο για ολόκληρο το άρθρο που αφορά τις 17 καλύτερες τροφές με πρωτεΐνη εκτός από το κρέας που θα βοηθήσουν στην επαρκή πρόσληψή της. Τι είναι όμως οι πρωτεΐνες και γιατί είναι σημαντικές? Οι πρωτεΐνες είναι το δομικό στοιχείο του οργανισμού και των μυών σας και τίποτα δεν είναι σημαντικότερο από την πρωτεΐνη, επειδή είναι πραγματικά το καύσιμο που παρακινεί και υποστηρίζει το σώμα σας στην οικοδόμηση υγιών ιστών και κυττάρων. Το όνομα ξεκίνησε από την ελληνική λέξη πρωτείος που σημαίνει πρωταρχική σημασία. Οι πρωτεΐνες θεωρούνται μακρές αλυσίδες αμινοξέων, τα οποία είναι τα σημαντικά μόρια που παίρνουμε από τη διατροφή μας. Οι πρωτεΐνες χρησιμοποιούνται καθημερινά για να κρατήσουν το σώμα σε εξέλιξη. Έχουν συνηθίσει να αναπτύσσονται και να διατηρούνται σχεδόν σε κάθε μέρος του σώματός μας, από το δέρμα και τα μαλλιά μέχρι τα πεπτικά μας ένζημα και τα αντισώματα του ανοσοποιητικού συστήματος. Οπότε συνεχώς καταστρέφονται και πρέπει να αντικαθίστανται. Τα ζωτικά όργανα, οι μύες, οι ιστοί και ορισμένες ορμόνες του σώματός μας κατασκευάζονται από πρωτεΐνες. Δημιουργούν αιμοσφαιρινή και σημαντικά αντισώματα που εμπλέκονται σχεδόν σε κάθε λειτουργία του σώματος από τον έλεγχο των επιπέδων ζαχάρου στο αίμα μέχρι την επούλωση τραυμάτων και την καταπολέμηση βακτηριδίων. Με απλά λόγια, χωρίς πρωτεΐνες η ζωή δεν θα υπήρχε. Ο μέσος άνθρωπος χρειάζεται τουλάχιστον το μισό του σωματικού βάρους του σε γραμμάρια πρωτεΐνη την ημέρα. Έτσι, αν ζυγίζετε 70 κιλά, χρειάζεστε τουλάχιστον περίπου 40 γραμμάρια πρωτεΐνη την ημέρα. Περισσότερο βέβαια αν προσπαθείτε να οικοδομήσετε μύες με το σωστό τρόπο. Για πολλούς αθλητές, οι τροφές με πρωτεΐνη πρέπει να υπερτερούν και είναι ακόμη περισσότερο απαραίτητες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, η συνιστόμενη ημερήσια ελάχιστη πρόσληψη πρωτεϊνών για ενήλικες με μέσο βάρος και μέσο επίπεδο δραστηριότητας είναι 56 γραμμάρια την ημέρα για τους άνδρες και 46 γραμμάρια για τις γυναίκες. Η ανεπάρκεια πρωτεΐνης μπορεί να οδηγήσει σε καταράκτη, καρδιακά προβλήματα, κύφωση ή μυϊκή ατροφία. Μάλιστα, όλα αυτά είναι κοινά ειδικά στους ηλικιωμένους. Η κατανάλωση πολύ μικρής ποσότητας πρωτεϊνών και η έλλειψή τους μπορεί να οδηγήσει και στα παρακάτω συμπτώματα. Αργό μεταβολισμό, πρόβλημα στην απώλεια βάρους, προβλήματα στην οικοδόμηση μυϊκής μάζας, χαμηλά επίπεδα ενέργειας και διαρκή σκόπωση, κακή συγκέντρωση και δυσκολία μάθησης, θλίψη και εναλλαγές της διάθεσης, πόνους στους μύες, τα οστά και τις αρθρώσεις, αλλαγές στο ζάχαρο του αίματος που μπορεί να οδηγήσουν σε διαβήτη, αργή επούλωση πληγών, χαμηλή ανοσία και προβλήματα ανοσοποιητικού συστήματος. Στο ολοκληρωμένο άρθρο μπορείτε να διαβάσετε και για τα 9 ιδιαίτερα σημαντικά σημάδια που δείχνουν ότι το σώμα σας ίσως να έχει έλλειψη πρωτεϊνών. Τώρα που γνωρίζετε πόσο σημαντικές είναι οι πρωτεΐνες και οι τροφές που τις περιέχουν, ας δούμε ποιες είναι οι σημαντικότερες από αυτές τις τροφές, έτσι ώστε να συντονίσετε την καθημερινή διατροφή σας και να αποφύγετε την έλλειψή της που μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Πρώτες οι φακές, 18 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα. Οι φακές είναι φθηνές, εύκολες στο μαγείρεμα και εξαιρετικά ευέλικτες. Αν είστε σε δίαιτα, τότε μια μερίδα φακές θα σας κάνει να αισθάνεστε πιο χορτάτη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μια μελέτη έδειξε ότι οι φακές αφήνουν το αίσθημα του κορεσμού για 2 με 4 ώρες περισσότερο από τις ίδιες μερίδες άλλων τροφίμων. Οι φακές είναι επίσης σημαντική τροφή για τη μείωση της φλεγμονής, η οποία μπορεί να είναι υπεύθυνη για τα πάντα, από τα εντερικά αέρια μέχρι τον καρκίνο. Δεύτερο, τα ρεβίθια, 14 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα. Τα ρεβίθια είναι μια κύρια τροφή, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και είναι από τις σημαντικότερες τροφές με πρωτεΐνες. Όπως και άλλα όσπρια, είναι μια σημαντική προσθήκη πρωτεΐνης σε οποιαδήποτε διατροφή, ειδικά στους βέγκαν και τους χορτοφάγους.
Τρίτο, το νταμάμε, 18 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα. Αν έχετε πάει ποτέ σε ένα σούσι εστιατόριο ή μπαρ, πιθανότατα έχετε γνωρίσει αυτό το νόστιμο ορεκτικό. Ίσως δοκιμάζοντάς το να μείνατε υπερβολικά χορτάτη για να φάτε το κύριο πιάτο. Το ενταμάμε είναι μια μορφή σόγιας και δεδομένου ότι η σόγια είναι μια πλήρης πρωτεΐνη, περιέχει πολλά αμινοξέα. Είναι γιαπωνέζικα φασόλια και είναι υπέροχα για δίαιτα, επειδή θα σας βοηθήσει να αισθανθείτε χορτάτη πιο γρήγορα. Φροντίστε μόνο να βρείτε βιολογικό ενταμάμε για να μεγιστοποιήσετε τα αποτελέσματα. Τέταρτο, μαύρα φασόλια. 15 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα. Τα μαύρα φασόλια είναι ένας άλλος φθηνός και νόστιμος τρόπος για να πάρετε σημαντικές πρωτεΐνες στο σώμα σας. Είναι επίσης εύκολο να γίνουν και όπως όλα τα όσπρια περιέχουν μεγάλες ποσότητες φυτικών ινών, αντιοξειδωτικών και άλλων θρεπτικών συστατικών. Αυτό που τα κάνει πραγματικά εκπληκτικά σαν τροφή είναι το ότι οι μελέτες δείχνουν πως μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του σωματικού λίπους. Πέμπτο, κοινόα. 8 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά φλιτζάνι. Το κοινόα έχει γίνει τόσο δημοφιλές σε ορισμένα κράτη και είναι εξαιρετικό ως αντικαταστάτης του ρυζιού. Είναι σημαντική πηγή πρωτεϊνών που βασίζεται στα φυτά και οι Ίγκας που το καλλιεργούσαν το ονόμαζαν μητέρα όλων των κόκκων. Το κοινόα θεωρείται αρχαίο σιτάρι και είναι ένας σπόρος που παρασκευάζεται και τρώγεται σαν σιτάρι. Είναι μια πλήρης πρωτεΐνη και είναι πλέον πολύ εύκολο να βρεθεί κοντά στο ρύζι στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Έκτη τροφή, αμύγδαλα. 6 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 25 τεμάχια. Τα αμύγδαλα είναι μια νόστιμη πρωτεΐνη και τα εκτιμούν ιδιαίτερα οι γιατροί λόγω της ικανότητάς τους να μειώνουν τη χοληστερόλη. Έχουν επίσης υψηλή υπηρεκτικότητα σε φυτικές ίνες, οι οποίες υποστηρίζουν την απώλεια βάρους. Τα αμύγδαλα περιέχουν μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία είναι καλά λιπαρά και για να πάρετε τα 6 γραμμάρια πρωτεΐνης θα πρέπει να καταναλώσετε 30 γραμμάρια, δηλαδή περίπου 25 αμύγδαλα. 7ο, τόνος. 17 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα. Αν αγαπάτε τα ψάρια, ο τόνος θα είναι ο καλύτερος φίλος σας για πρωτεΐνες. Αν επίσης οι επιλογές σας στις τροφές με πρωτεΐνες δεν είναι μόνο φυτικές, η επιλογή των ψαριών όπως ο τόνος θα σας αποζημιώσουν. Μπορείτε να καταναλώσετε τον τόνο σκέτο, σε σαλάτα, σε σάλτσα ζυμαρικών ή σε διάφορες άλλες γευστικές συνταγές. 8. Τα αυγά. 13 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά αυγό. Από τις τροφές με πρωτεΐνες δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν τα αγαπημένα μου αυγά. Ο καθένας μας νομίζω πως τα αγαπά και είναι άπειροι οι τρόποι που μπορείτε να τα καταναλώσετε. Είναι μια εξαιρετικά θρεπτική και υγιεινή τροφή, είτε συνοδεύοντας μια σαλάτα, είτε ως προσθήκη σε συνταγές, είτε ως σνακ. Ειδικά τα βραστά αυγά είναι πολύ εύκολο σνακ και περιέχει σημαντικές βιταμίνες, ενώ ταυτόχρονα είναι χαμηλό σε θερμίδες. 9. Γιαούρτι. 17 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κεσεδάκι. Το γιαούρτι μπορεί να δημιουργήσει πολλούς και εύκολους συνδυασμούς για σνακ και προσφέρει σημαντική ποσότητα πρωτεϊνών. Περιέχει πολλά θρεπτικά συστατικά και επίσης ασβέστιο, βιταμίνη D και κάλιο. Η κατανάλωση γιαουρτιού θα σας βοηθήσει να επιτύχετε εύκολα την καθημερινή συνιστόμενη πρόσληψη πρωτεϊνών. 10. Τροφή, τόφου. 15 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα. Αν είστε χορτοφάγος ή vegan, τότε το τόφου είναι πιθανότατα ένας πιστός παλιός φίλος σας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε τα πάντα και είναι ευπροσάρμοστη και εύκολη τροφή, πλήρη σε φυτικές πρωτεΐνες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μιμείτε σχεδόν οποιοδήποτε τυρί ή πιάτο γαλακτοκομικών. Προσοχή μόνο στο τόφου που δεν είναι οργανικό, επειδή είναι φτιαγμένο από σόγια και καλό είναι να αποφύγετε τα φυτοφάρμακα ή τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Είναι σημαντικό να επιλέγετε καθημερινά τροφές που περιέχουν πρωτεΐνες. Μερικά άτομα μάλιστα διαπιστώνουν πως αισθάνονται πολύ καλύτερα όταν αυξάνουν την πρόσληψη πρωτεϊνών τους και επιδιώκουν να τρώνε περίπου τουλάχιστον 1 γραμμάριο πρωτεΐνης για κάθε κιλό τους. Καλές ποσότητες είναι για παράδειγμα μια γυναίκα που ζυγίζει 68 κιλά να καταναλώνει περίπου 75 γραμμάρια πρωτεΐνης την ημέρα, ένας άντρας που ζυγίζει 81 κιλά θα πρέπει να καταναλώνει περίπου 90 γραμμάρια. Εσείς αλήθεια γνωρίζετε πόσο απαραίτητες είναι οι τροφές με πρωτεΐνες? Καταναλώνετε καθημερινά τις σωστές ποσότητες ώστε να βοηθήσετε τον οργανισμό και τους μύες να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά? Αφήστε αν θέλετε το όπως πάντα σημαντικό σχόλιο σας παρακάτω. Σας ευχαριστώ θερμά που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και αν το βρήκατε χρήσιμο, γραφτείτε στο κανάλι μου και πατήστε το κουδουνάκι για να μπορώ να σας στέλνω και κάθε επόμενο. Επίσης πατήστε το κουμπί like για να μπορέσουν και άλλα άτομα να το βρουν και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Μπορείτε να με βρίσκετε και στο blog μου rogmes.gr και παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους για να πάρετε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία για υγιεινή διατροφή, φυσική κατάσταση, ομορφιά και υγεία. Οι τροφές με πρωτεΐνη είναι σημαντικές για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού, των μυών και των οργάνων μας.
Γι' αυτό φροντίστε να μην παραλείπετε τροφές που θα βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία του σώματός σας. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και να προσέχετε τη διατροφή σας. Φιλιά πολλά!